Το θέατρο της Τετάρτης. Ότε οι ένδοξοι μαθητέ της Ελευθερίας Ντάνου. Μετάφραση και διασκευή από το βιβλίο «Ο Χριστός» του Τζιοβάνι Παπίνι. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Κοντογιάννης, Γιάννης Φέρτης, Πέτρος Φυσούν. Μουσική επιμέλεια Ανακρέοντα Παπαγεωργίου. Επιμέλεια ήχων Δομνίκη Σακατοβλίδου. Ηχοληψία Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Γρηγόρη Κωνσταντή Μασαλά. Ότε οι ένδοξοι μαθητέ. Ότε οι ένδοξοι μαθητέ, εν το νυχτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας οδυσσεύης, φυλαργυρίαν νοσίσασε. Αφού ο Ιησούς εγευμάτισε στο σπίτι το Σίμωνα του λεπρού, την καταθλιπτική ώρα του μεσημεριανού ύπνου, ο Ιούδας αισθάνεται πιο κουρασμένος από κάθε άλλη φορά. Γι' αυτό απομακρύνεται από τη Βηθανία και τους συντρόφους του. Στην ερημική εξοχή που επί ώρα είχε περιπλανηθεί μόνος του, ένας σύντομος και εφιαλτικός ύπνος του έκλεισε τα βλέφαρα κάτω από την πυκνή σκιά μιας σικιάς. Όταν ξαφνικά βλέπει ξαφνιασμένος πως δεν είναι μόνος. Πλάι του, με τις πλάτες ακουμπισμένες στον γκρίζο κορμό του δέντρου, κάθεται ένας άγνωστος και όπως φαίνεται τον περιμένει να ξυπνήσει. Το πρόσωπο του ξένου είναι νεανικό, αλλά μοιάζει πρόωρα γερασμένο. Ποιος ξέρει από τι αμαρτωλά πάθη. Τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονται καλά, γιατί είναι σφιχτοτυλιγμένος μέσα σε ένα σκούρο μανδύα
που σκεπάζει ακόμα και τα χέρια του. Μόνο μια κατάλευκη σειρά δόντια που γυαλίζουν ανάμεσα από τα μενεξεδιά του χείλη δείχνει πως χαμογελά μόνος του. Τρέμει σαν να κρυώνει, παρόλο που είναι η πιο ζεστή ώρα της πνιγυρής αυτής ημέρας. Ο αναπάντεχος ξένος δεν αρέσει στον Ιούδα. Γι' αυτό σκέφτεται να φύγει και να γυρίσει στη Βιθανία. Κάνει μια κίνηση να σηκωθεί, αλλά δεν καταφέρνει να κουνήσει ούτε το χέρι του. Όλο του το σώμα είναι βαρύ σαν πέτρα. Με απέχθεια γυρίζει το πρόσωπό του από την άλλη μεριά για να μην κοιτάξει τον ξένο. Τα πάντα σιωπούν ως πέρα στο μακρινό ορίζοντα. Δεν φαίνονται σπίτια, δεν ακούγονται φωνές, ούτε κελαϊδίσματα πουλιών, ούτε βελάσματα ζώων. Νομίζεις πως σαν να θέλει ο κόσμος να ξεχάσει την ύπαρξή του. Ο Ιούδας δεν μπορεί να εξηγήσει αυτή την παράξενη νάρκωση που του παραλύει το σώμα. Το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκε όλη τη νύχτα και αναπαύτηκε ως το πρωί. Στουσίμωνα το σπίτι, μόλις και έβαλε λίγο κρασί στο στόμα του. Κι όμως, τούτη την ώρα αισθάνεται τα μέλη του δεμένα και ένα αβάσταχτο βάρος πιέζει την ψυχή του και την σφίγγει ένας μαύρος λίθαργος. Κάθεται ακίνητος και περιμένει από στιγμή σε στιγμή να λιώσει από πάνω του το κακό που τον τυραννεί και προπαντός να φύγει ο ξένος και να τον αφήσει μόνο του. Ο άγνωστος όμως δεν το έχει σκοπό. Το σατανικό του μυαλό καταστρώνεται τώρα το πιο φρικτό έγκλημα του κόσμου. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο που θα σπρώξει τον Ιούδα στο φρικτό του αμάρτημα. Ξέρει πως υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά για πιο σίγουρο και αποτελεσματικό βρίσκει το δρόμο της ζήλιας. Πρώτα θα κάνει τον Ιούδα να ζηλέψει τον Ιησού. Ξέρει το μίσος που τρέφει σε αυτόν. Όλα τα άλλα, σκέφτεται, θα έρθουν εύκολα. Αλλά πρώτα η ζήλια, η φαρμακερή, η απάνθρωπη ζήλια. Και δεν είσαι κι εσύ ένας από τους 12 που πηγαίνουν μαζί με τον Ιησού το Γαλιλαίο? Γιατί δεν απαντάς, φίλε μου?
Νομίζεις πως δεν ξέρω ποιος είσαι και πως σε λένε? Είσαι ο Ιούδας από την Ισκαρία και γεννήθηκες τη χρονιά που πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι δεν είναι? Ξέρω ακόμα πολλά για σένα. Ξέρω ποια είναι η δουλειά σου ανάμεσα στους μαθητές του προφήτη της Ναζαρέτ. Είσαι ο ταμείας, ο διαχειριστής, ο θησαυροφύλακας της συντροφιάς. Ωραίο αξίωμα στα αλήθεια. Οι συντροφοί σου διδάσκουν τα πλήθη ή ακούγουν τις διδασκαλίες του δασκάλου, ενώ εσύ κάθεσαι και μετράς πενταροδεκάρες. Γιατί δεν μιλάς, Ιούδα? Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο έχετε ανάγκη από χρήματα, εσείς που συμβουλεύετε όλους να μη σκέφτονται την αύριον? Εμείς δεν θέλαμε πολλά χρήματα για τον εαυτό μας. Τα περισσότερα τα δίνουμε στους φτωχούς. Και εξάλλου τι σε ενδιαφέρει και ζητάς να μάθεις τόσα πράγματα? Ποιος είσαι? Τι θες από μένα? Μην είσαι κανένας πιούνος των Φαρισαίων της Ιερουσαλήμ? Μη φοβάσαι, Ιούδα. Δεν έχω ανάγκη να κάνω τέτοιο επάγγελμα. Αν θες όμως να μάθεις, σου λέω πως είμαι πιο πλούσιος από τον Άννα και τον Καϊάφα, αν τους βάλεις και τους δυο μαζί. Μισώ περισσότερο από σένα τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους και επιθυμούσα πάντα να μάθω το καλό και το κακό. Να γιατί θέλω να μορφωθώ γύρω από τη θεωρία του δασκάλου σου. Ο δάσκαλός μου δεν έχει ανάγκη από άλλους μαθητές. Κι αν θες, σου ξαναλέω, άφησέ με ήσυχο. Είσαι εκνευρισμένος, Ιούδα, και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τη σκέψη μου. Θες να σου πω όμως την αιτία του εκνευρισμού σου? Χθες βράδυ στο τραπέζι του Σίμωνα σε μάλωσαν, γιατί είπες πως ήταν καλύτερα να πουλήσουν το πολύτιμο μύρο που έπλυναν τα πόδια του κυρίου σου. Πώς μπορείς να ξέρεις τόσες λεπτομέρειες, αφού δεν ήσουν εκεί? Σου το είπα, Ιούδα, φίλε μου. Εγώ ζητώ, ακούω, ερευνώ, ερωτώ, θυμούμαι. Το πάθος μου είναι να μαθαίνω. Να μαθαίνω για όλους. Ξέρω ακόμα τέλειωτα άλλα πράγματα που εσύ δεν μπορείς να τα φανταστείς. Ξέρω τι πρέπει να γίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρω πως οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ θα ήθελαν να συλλάβουν το δασκαλό σου, μα δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν. Αλήθεια? Και γιατί δεν τολμούν να το κάνουν? Δεν είναι μήπως οι αρχηγοί? Δεν έχουν χρήματα και στρατό? Τι μπορούν να φοβηθούν από 13 άοπλους? Δεν σε πιστεύω. Μην είσαι δύσπιστος, Ιούδα, γιατί μπορώ να σου αποδείξω ποιοι είναι οι φόβοι των Φαρισαίων. Ο Καϊάφας και οι αρχιερείς δεν φοβούνται εσάς τους μαθητές. Φοβούνται το λαό που είναι αφοσιωμένο στον Ιησού. Αν θα τολμούσαν να αγγίξουν έστω και μια τρίχα των μαλλιών του, ο λαός θα επαναστατούσε. Ξέρω πως ο λαός ακούει και θαυμάζει τον Ιησού, αλλά αμφιβάλλω αν τον αγαπά τόσο ώστε να εξεγερθεί για να τον υπερασπίσει. Έχει πια παρασυρθεί στην καταστρεπτική αποκάλυψη των σκέψεων του. Προσπαθεί για μια στιγμή να συγκρατηθεί, μα ο άγνωστος δεν τον αφήνει.
έχει κερδίσει το παιχνίδι, γιατί έχει κιόλας αντιληφθεί πως ο Ιούδας εχθρεύεται και ζηλεύει τον Ιησού. Με κάθε τρόπο θα προσπαθήσει να τον φέρει εκεί που αυτός θέλει. Άνθρωπε με λίγη πίστη, δεν βλέπεις λοιπόν πως η πιο σίγουρη απόδειξη αυτών που σου λέω είναι η αναβολή του συνεδρίου? Ο αρχιερέας θα είχε συλλάβει από πολύ καιρό τον Ιησού αν δεν έτρεμε την εξέγερση του λαού και φυσικά των θριαμβών σας. Ο Καϊάφας βασανίζεται μέσα σε μια μαύρη αμφιβολία και σκέφτεται. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να αφήσει τον Αζωραίο να συνεχίσει τη διδασκαλία του ή καλύτερα να τον συλλάβει, οπότε θα τον κάνει να ανέβει πιο γρήγορα στο θρόνο της δόξας του? Ο Καϊάφας, σου το λέω εγώ Ιούδα, παιδεύεται νύχτα και μέρα από τα φοβερά βέλη του αναποφάσεις του χαρακτήρα του. Θα τον έφτανε μια αφορμή, ένα τίποτα, ένας υπαινιγμός για να αποφασίσει. Σατανάς σιωπά περιμένοντας μια νέα, μια καινούρια ερώτηση του Ιούδα για να συνεχίσει. Όμως αυτός μένει βουβός. Αισθάνεται όσο ποτέ την ανάγκη να φύγει και να μην ακούει πια τη φωνή του ξένου, που σαν φωνή σιρήνας αντυχεί στα αυτιά του. Ακουμπάει το ένα του χέρι στη γη και προσπαθεί να σηκωθεί στα πόδια του. Το σώμα του δεν υπακούει. Είναι καταδικασμένος να τον ακούει ως το τέλος και όσο αυτός θα το θέλει. Κλείνει τα μάτια του και περιμένει. Το πρόσωπο του άγνωστου φωτίζεται από ένα γέλιο χαράς. Ξέρει πως ο σπόρος της κακίας έπεσε στη γεμάτη μοχθηρία ψυχή του Ιούδα και συνεχίζει. Κατάλαβες, Ιούδα, τι σου είπα? Σκέψου πως με ένα σου λόγο, μια ενθαρρυντική σου χειρονομία. Σε ξέρω, Ιούδα. Μόνο εσύ μέσα στους 12 θα μπορούσες να καταλάβεις. Η
Ιούδα απάντησε, «Αγαπάς περισσότερο το δασκαλό σου από σένα τον ίδιο». «Δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Και τον αγαπώ τον Ιησού περισσότερο από μένα τον ίδιο είναι πολύ λίγο. Δεν τον αγαπώ τόσο όσο θα ήθελα. Δεν τον αγαπώ τόσο όσο εκείνος επιθυμεί». «Η αγάπη όμως που αισθάνεσαι για αυτόν είναι αρκετά μεγάλη για να σε παρακινήσει να παίξεις μια κωμωδία που θα ωφελήσει όλους σας». «Μια κωμωδία? Και για ποιον με πέρασες λοιπόν? Για κανένα Έλληνα ή για κανένα Σύριο?» «Μη θυμώνεις, Ιούδα, σε κάθε μου λέξη. Αντί για κωμωδία, ας πούμε ιερό στρατήγημα». «Άκουσέ με λοιπόν χωρίς να κακιώνεις διαρκώς. Σου εξήγησα τους λόγους της αμφιβολίας του Καϊάφα. Σου είπα τους φόβους του. Τώρα είναι η μοναδική ευκαιρία που θα μπορούσες να υποφεληθείς. Κάνε τον Καϊάφα να αποφασίσει. Βάλε τον να συλλάβει τον Ιησού για να τον οδηγήσει στο θρίαμβό του και στη δόξα του». «Δεν επιθυμώ κανενός στη δόξα. Και ούτε επιδιώκω το θρίαμβο του δασκάλου μου». «Κι όμως, Ιούδα, εσύ πρέπει να αναλάβεις αυτή την ευθύνη». «Πρόσεχε. Μη φοβάσαι τις λέξεις, σαν πως και τι είναι οι λέξεις, απατηλά σύμβολα, μάσκες της αλήθειας. Σκέψου το τέλος, το αποτέλεσμα, την ουσία. Αν στα αλήθεια αγαπάς λίγο τον Ιησού και αν πραγματικά θέλεις να θυσιαστείς για τη δόξα του, εσύ θα πρέπει σήμερα κιόλας να πας στον Καϊάφα και να του πεις πως είσαι έτοιμος να του βάλεις το δασκαλό σου στα χέρια του μέσα». «Και γιατί θα πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα τον πουλήσει στους εχθρούς του? Φύγε από μπροστά μου και μην ξαναβγάλεις μιλιά, γιατί θα σε σκοτώσω». «Μπράβο, Ιούδα. Με απειλείς κιόλας. Δεν θες να γίνεις προδότης ούτε και για εξυπηρέτηση, και είσαι έτοιμος να γίνεις φωνιάς. Αντιστέκεσαι, βλέπω, περισσότερο από ό,τι ήλπιζα. Δεν απογοητεύω όμως εύκολα, Ιούδα. Σε ξέρω καλά. Έλα, έλα να συνεχίσουμε, αν δεν σου κακοφαίνεται τη μικρή μας συζήτηση». «Δεν έχω ανοίξει καμιά συζήτηση μαζί σου. Ούτε και ξέρω ποιος είσαι». «Θα με γνωρίσεις, Ιούδα, αδελφέ μου. Αλλά πρώτα πρέπει να βάλεις ενέχειρο την ψυχή σου. Δεν φτάνει κανείς στο τέλος χωρίς θυσίες. Άκουσέ με λοιπόν. Όπως σου είπα, ο Καϊάφας διστάζει να συλλάβει τον Ιησού. Αλλά αν ένας μαθητής του επρότεινε αυτό που εσύ λες προδοσία και εγώ ιερό στρατήγημα, θα απεφάσιζε χωρίς συζήτηση. Η σύλληψή του θα προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη και ο λαός θα ζητήσει από τους αρχιερείς την ελευθέρωσή του. Αμέσως μετά θα ανακηρυχθεί Μεσσίας και Βασιλιάς και εσύ με τους υπόλοιπους μαθητές θα γίνετε κυρίαρχοι της πόλης». «Τι λες, Ιούδα? Μου φαίνεται πως για ένα τέτοιο θαυμάσιο τέλος αξίζει τον κόπο να δεχτεί κανείς, έστω και για μια μέρα, να γίνει προδότης». Αχ,
Εσύ είσαι σοφός άνθρωπος και δεν έχεις προκαταλήψεις όπως αυτή η κουτή Γαλιλαίοι. Γι' αυτό πρέπει να με καταλάβεις. Μη δίνεις σημασία στις κρίσεις του κόσμου και στα λόγια των ανόητων. Θα σε πουν προδότη, αλλά όμως άλλο είναι η λέξη και άλλο η πράξη. Εσύ πουλάς τον Ιησού και μεσολαβείς να τον συλλάβουν, γιατί θες να τον δεις βασιλιά. Φαινομενικά είσαι προδότης, γιατί προδίνεις μόνο με τα λόγια τον Ιησού. Με καταλαβαίνεις τώρα, αδελφέ μου? Είσαι διατεθειμένος να εξυπηρετήσεις το δάσκαλό σου? Και γιατί θα πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα παίξει αυτό το ρόλο? Γιατί δεν το λες σε ένα από τους μαθητές που είναι πιο κοντά από μένα στο δάσκαλο? Θα σου εξηγήσω αμέσως τους λόγους. Εσύ και μόνο εσύ είσαι προορισμένος για αυτή τη θυσία. Όλοι ξέρουν, ακόμα και οι ιερείς, πως δεν είσαι Γαλιλαίος, και γι' αυτό σε νομίζουν λιγότερο δεσμευμένο από τους άλλους μαθητές. Ξέρουν επίσης πως είσαι ο πιο μορφωμένος και θες να φτάσεις στο δάσκαλό σου. Μα περισσότερο απ' όλα είναι πως εσύ είσαι ο ταμείας της συντροφιάς και ψιθυρίζεται μάλιστα πως το χρήμα σε εμόλυνε με το δηλητηριό του και πως είσαι πλεονέκτης και φιλάργυρος. Γι' αυτό ο Καϊάφας, που είναι άνθρωπος των υπολογισμών, θα εμπιστευτεί καλύτερα σε σένα παρά σε οποιονδήποτε άλλον από τους συντρόφους σου. Και πολύ περισσότερο θα εμπιστευτεί σε σένα, γιατί θα του ζητήσεις μερικά χρήματα για αντάλλαγμα της προδοσίας σου. Αλίμονο, αν δεν ζητήσεις. Θα τους γεννηθούν, ποιος ξέρει τι είδους αμφιβολίες, και το σχέδιό μας δεν θα πετύχει. Ζήτησε λίγα χρήματα, Ιούδα, όχι πολλά. Να μην προσφέρεις δωρεάν το έργο σου, αλλά πρόσεξε να μην ζητήσεις πολλά. Καμιά υπερβολή, αν θες να σε πιστέψουν. Ο Καϊάφας είναι άνθρωπος με κρίση, φίλος της μέσης αλήθειας, εκτιμητής του χρήματος και αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο το κερδίζουν και το φυλάσσουν. Θα έχει λοιπόν απόλυτη εμπιστοσύνη σε σένα και σε κανέναν άλλον. Ζήτησε ένα ποσό μέτριο που να μην φανεί πολύ εξευτελιστικό για την εκδούλευσή σου, ούτε πολύ μεγάλο για τη φιλαργυρία του αρχιερέα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, θα με ευχαριστούσαν τα 30 αργύρια. Εσύ ξέρεις από το βιβλίο της Εξόδου ποια είναι η τιμή ενός σκλάβου. Ο Καϊάφας θα ευχαριστηθεί να πάρει ένα βασιλιά με τα ίδια λεπτά που θα έφταναν να αγοράσει ένα δούλο. Ακολούθησε τη συμβουλή μου, Ιούδα. Ικανοποιήσου μόνο με τα 30 αργύρια. Εσύ λες και αποφασίζεις, φίλε μου, σαν να είμαι σύμφωνος μαζί σου και να είμαι έτοιμος να σε υπακούσω. Μου φαίνεται πως παραμιλάς ανηλήθιος. Σου επαναλαμβάνω πως ποτέ δεν θα πουλήσω το δάσκαλό μου, ούτε για αστείο, ούτε για ένα καλό αποτέλεσμα.
Δεν τον αγαπώ τόσο πολύ ώστε να δεχτώ τον κίνδυνο να δυσφημιστώ αιώνια. Αυτή σου η κωμωδία δεν με πείθει. Τη βρίσκω επικίνδυνη. Για μένα και προπαντός για εκείνον. Να πάλι η συνηθισμένη σου φόβη, Ιούδα. Μα κι αν ακόμα ο Καϊάφας τον συλλάβει εξαιτίας σου, τι μπορούν να του κάνουν? Δεν είσαι βέβαιος, όσο και ο Πέτρος, ότι ο Ιησούς είναι Υιός Θεού? Αφού λοιπόν είναι Θεός, καταλαβαίνεις πολύ καλά πως είναι αθάνατος. Δεν αγγίζει κανείς ένα Θεό ατιμόρητος. Αν θα τον πειράξουν, θα πέσει απάνω τους κεραυνός. Αν θελήσουν να τον κάψουν, οι φλόγες θα φύγουν από πάνω του και θα πέσουν επάνω στους κακοποιούς του. Μείνε ήσυχος. Ό,τι και να συμβεί, δεν θα μπορέσουν να πειράξουν μια τρίχα από τα μαλλιά του. Αλλά αν ο Ιησούς είναι Θεός, όπως λες, θα πρέπει να ξέρει πιο μπροστά από εμάς αυτό που θα του συμβεί. Θα ξέρει την πρόθεση της προσποιητής μου προδοσίας και θα την εμποδίσει. Γιατί, όπως ξέρω, είναι αντίθετος προς αυτές τις κωμωδίες και τα ψέματα. Και τι θα σκέφτονταν, ή τι θα μου έκανε, άμα θα μάθαινε πως εγώ ήμουνα έτοιμος, έστω και με την πρόθεση να τον δοξάσω, να παζαρέψω το αίμα του με τους εχθρούς του? Θα σκεφτεί πως εθυσίασε στην υπόλοιψή σου για τη δόξα του. Μα εγώ θέλω να είσαι ήσυχος και βέβαιος ως την τελευταία στιγμή. Πήγαινε στον Καϊάφα και υποσχέσου του πως θα του παραδώσεις τον Ιησού. Ο Υιός του Θεού θα το μάθει αμέσως. Εσύ από εκείνη τη στιγμή θα κάνεις με ακρίβεια ό,τι και αν σου πει. Στοιχηματίζω πως το βράδυ, την ώρα του δείπνου και μπροστά στους μαθητές, θα σου πει: πήγαινε και κάνε γρήγορα αυτό που πρέπει να κάνεις. Αυτό θα είναι η απόδειξη αυτών που σου λέω, δηλαδή η συγκατάθεσή του, γιατί ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Θες όμως να κάνουμε μια συμφωνία για να ησυχάσεις? Αν εκείνος σιωπήσει και δεν σου πει τίποτα, μην τον προδώσεις. Αν σε στείλει και σε παρακινήσει, πήγαινε. Τότε είχα εγώ δίκιο. Δεν ξέρω τι να κάνω με τις προφητείες σου και τις συμφωνίες σου. Πάντως σου λέω πως είναι ανώφελο να συνεχίσεις να μου αραδιάζεις λόγια. Δεν σε γνωρίζω και δεν ξέρω ποιος μπορεί να είσαι. Και ύστερα δεν έχω καμιά διάθεση να έχω μαζί σου παρεδώσει. Οι ραδιουργίες σου δεν μου αρέσουν και οι προτάσεις σου με προσβάλλουν. Μάθε το όμως πως δεν μπόρεσα ποτέ μου να αγαπήσω τον Ιησού. Αν θες να το ξέρεις, πολλές φορές νομίζω πως τον μισώ, αλλά δεν είμαι ικανός να τον προδώσω. Υπαγιοποιήσω μου, Σατανά, τάφες με εν ειρήνη. Λέγοντας αυτά, ο Ιούδας, και ξαναμένος από το μίσος του προς τον Ιησού, κάνει άλλη μια φορά προσπάθεια για να σηκωθεί, και τούτη τη φορά το καταφέρνει. Όμως τρέμει σαν να έχει πυρετό. Προσπαθεί να περπατήσει, μα μόλις που μπορεί να κάνει τρία βήματα και σταματά. Γυρίζει και βλέπει πως ο άγνωστος έχει σηκωθεί και στέκεται πλάι του.
Ιούδα. Είναι ανώφελο. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τον ίδιο τον εαυτό του. Άκουσέ με ακόμα λίγο. Κάθισε εδώ και μην τρέμεις σαν παιδί. Σατανάς από τούτη τη στιγμή έχει μπει βαθιά μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Ξέρει πως μόνο μίσος φωλιάζει μέσα στην καρδιά του για τον Ιησού και δάσκαλό του, γιατί τον ζηλεύει. Σχεδόν με τη βία τον βάζει να καθίσει σε μια πέτρα που είναι πλάι στη σικιά. Κάθεται κι αυτός κοντά του και τον αγκαλιάζει με όλη του τη δύναμη. Θέλεις να ξέρεις ποιος είμαι και ποιο είναι το όνομά μου. Δεν το εμάντεψες ακόμη. Θα σου πω μόνο πως είμαι παλιός εχθρός του Θεού και των παιδιών του και προπαντός του δασκάλου σου. Ομολόγησες πριν από λίγο πως μερικές στιγμές νιώθεις πως μισείς τον Ιησού. Το είπες, μην το αρνείσαι. Αν έχεις το θάρρος να αντικρίσεις κατά πρόσωπο την ψυχή σου και να τη ρωτήσεις χωρίς υπεκφυγές, θα ανακαλύψεις πως αυτή η λίγη αγάπη που νομίζεις πως αισθάνεσαι για αυτόν δεν είναι παρά το πρόσωπο του πιο υποκριτικού μίσους. Προσποίησε πως τον αγαπάς. Επιθυμείς να τον αγαπάς μόνο γιατί τον μισείς κάθε μέρα και περισσότερο. Άκουσέ με, Ιούδα, μη μ' αφήσεις. Δεν γελάστηκα όταν ήλθα κοντά σου. Γίναμε για να είμαστε φίλοι και αύριο ίσως και αδελφοί. Εσύ ξέρεις να διαβάζεις τις καρδιές όπως κι εγώ. Ό,τι σου είπα στην αρχή δεν ήταν παρά ένα παιχνίδι για να σε δοκιμάσω, για να σκανδαλίσω την ψυχή σου. Τώρα σε γνωρίζω καλύτερα, Ιούδα. Τώρα μπορώ να σου μιλώ ελεύθερα. Αρνείσαι να προδώσεις τον Ιησού όσο σου λέω πως η προδοσία σου θα τον οδηγήσει στο θρίαμβο. Μα δεν θα αρνηθείς να τον προδώσεις όταν μάθεις πως θα τον βασανίσουν, πως θα τον σκοτώσουν. Αδελφέ μου, αυτό ακριβώς επιθυμεί η ψυχή μου. Αυτό ζητάει η καρδιά μου. Να τον δω να τον βασανίζουν, να ακούσω τους αναστεναγμούς του. Τον μισώ. Τον μισώ στο θάνατο. Δεν μπορώ να βλέπω την καλοσύνη του. Με ενοχλούν τα προτερήματά του. Με θανατώνει η ηρεμία του και η αυτοπεποίθησή του. Η σοφία του και η δύναμή του. Μου σκίζει τα σωθικά η ζήλια όσο βλέπω το θρίαμβό του. Πούλησέ τον λοιπόν, Ιούδα. Πούλησέ τον, έστω και σε μικρή τιμή, αρκεί να ικανοποιηθεί το μίσος μας, να ξεπληρωθεί με κάθε θυσία. Παράδοσέ τον, Ιούδα,
Οδήγησέ τον στη σφαγή. Είναι εχθρός σου και πρέπει να φύγει από τη μέση. Πιστεύεις άραγε πως είναι Θεός? Δεν είσαι ευκολόπιστος όπως ο Πέτρος και μωρός όπως ο Ιωάννης? Η λαμπρή σου διάνοια δεν μπορεί να πιστεύει στη δίθεν θεότητά του. Εγώ είμαι βέβαιος πως δεν είναι Θεός και δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνει ένας Θεός. Πριν 3 χρόνια στην έρημο είχα μια μεγάλη συνομιλία μαζί του, γιατί ήθελα να τον γνωρίσω καλά. Τον παρακάλεσα τότε να μου δείξει μόνο 2 δείγματα της θεϊκής του δύναμης: να πέσει από ψηλά από το αέτομα του ναού και να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά. Δεν έκαμε τίποτα παρά μου απάντησε με τα ρητά της Αγίας Γραφής. Κι όμως τον έχω δει με τα μάτια μου να κάνει τόσα θαύματα, να ανασταίνει νεκρούς, να θεραπεύει τυφλούς, να μετατρέπει το νερό σε κρασί και τόσα άλλα. Πώς μου λες πως δεν είναι Θεός? Είναι Θεός και γι' αυτό τον μισώ. Είναι βασιλιάς βασιλέων και γι' αυτό τον ζηλεύω. Τον μισώ. Τον μισώ. Τον μισώ. Αδελφέ μου Ιούδα, ο Ιησούς είναι ένας άνθρωπος όπως και εσύ και τίποτα περισσότερο. Μη φοβάσαι λοιπόν. Αν τον προδώσεις δεν θα μπορέσει να σε εκδικηθεί ούτε τώρα ούτε ποτέ. Θα τον συλλάβουν και δεν θα αντισταθεί. Θα τον μαστιγώσουν και θα αφήσει να τον μαστιγώσουν. Θα τον σταυρώσουν επάνω σε ένα σταυρό και θα αφήσει να τον σταυρώσουν. Θα νιώσει τον πόνο σαν άνθρωπος. Θα χύσει αίμα όπως κάθε άνθρωπος. Και θα φωνάξει το Θεό όπως όλοι οι άνθρωποι. Αφήσει να τα υποστεί όλα αυτά ακριβώς γιατί είναι πάνω από τον άνθρωπο και για να δείξει την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Κλείνει στα στήθη του θεϊκιά ψυχή. Γι' αυτό είναι ικανός να δεχτεί με καρτερία τον ανθρώπινο πόνο. Μη φοβάσαι Ιούδα. Μην αφήσεις πάλι να σε κυριέψουν οι αμφιβολίες. Πούλησέ τον. Αν ακόμα έχεις κανένα δισταγμό, σκέψου και μην ξεχνάς πως εκείνος ήδη σε έχει προδώσει. Εκείνος τρέμει το χρήμα γιατί ξέρει πως είναι πανουκλιασμένο και μολυσμένο και δεν θέλει ούτε να το αγγίξει. Ξέρει ακόμα πως διχάζει και δαιμονίζει. Και σε ποιον λοιπόν το έδωσε να το κρατά, να το προσέχει, να το διαχειρίζεται? Το έδωσε σε σένα Ιούδα. Ο Πέτρος είναι ο επιτροπός του, ο Ιάκωβος ο κυρικάς του, ο Ιωάννης είναι ο αγαπητός του, ο μικρότερος αδελφός του. Εσύ τι είσαι?
άνθρωπος που μετρά και φυλάσσει το χρήμα, το σύμβολο του φιλάργυρου, του άπλιστου κλέφτη, ο προορισμένος να κάνει μόνο λογαριασμούς. Σε ανάγκασε να είσαι ο φύλακας του πράγματος, που αυτός απεχθάνεται περισσότερο απ' όλα. Δεν με ανάγκασε ο Ιησούς. Μόνος μου το ζήτησα, για να μπορώ με το χρήμα να διευθύνω όλους τους Αποστόλους. Δεν με ανάγκασε, αδελφέ μου. Δεν αναγκάζει ποτέ κανένα σε τίποτα, γιατί ξέρει πως η δύναμή του είναι η αγάπη. Μ' αυτήν και μόνο φέρνει κοντά του τα πλήθη. Μ' αυτήν και μόνο είναι Θεός. Να γιατί τον μισώ. Να γιατί τον εχθρεύομαι. Εκδικήσου τον λοιπόν, Ιούδα. Εκδικήσου τον χωρίς σύκτο. Άγνωστος σιωπά, αλλά όμως εξακολουθεί να κρατά στην αγκαλιά του τον Ιούδα με όλη του τη δύναμη. Ο Απόστολος δεν αντιστέκεται πια, δεν επιχειρεί να φύγει. Μοιάζει σαν πως η ψυχή του να κρύφτηκε μέσα, βαθιά στο κουφάρι του. Το πρόσωπό του είναι κρέας χωρίς έκφραση, ύλη χωρίς ζωή. Ο ουρανός γίνεται πιο μελαγχολικός και αρχίζει να σκεπάζεται με σύννεφα. Τη δύναμη να ολοκληρώσεις αυτό που σου λέω. Είσαι έτοιμος να δεχτείς το φοβερό σου καθήκον. Δίδοντας τον Ιησού στους Ιουδαίους, δεν εκδικήσε μόνο τον εαυτό σου για την αδικία που σου έκαμε, αλλά θα μείνεις εσύ ο κυρίαρχος του κόσμου. Εσύ θα είσαι αυτός που θα σώσει τους ανθρώπους. Ο αληθινός σωτήρας θα είσαι εσύ, Ιούδα. Πήγαινε, αδελφέ μου, και κάνε αυτό που σου λέω να κάνεις. Κάνε αυτό που σου υπαγορεύει το μίσος σου. Πρόδωσέ τον. Στείλε τον στο θάνατο. Έχε το θάρρος, Ιούδα. Εγώ θα είμαι μαζί σου στην τελευταία στιγμή. Και να το σημάδι, η σφραγίδα της αδελφοσύνης μας.
λέγοντας αυτά ο άγνωστος σηκώνεται όρθιος. Σφίγγει στα κοκαλιασμένα χέρια του τον Ιούδα. Τον φιλεί παρατεταμένα στο στόμα. Ο Ιούδας δεν αντιστέκεται σε αυτό το φιλί. Ξαφνικά αισθάνεται τον εαυτό του να ελευθερώνεται από την άρκη που τον εβασάνιζε ως εκείνη τη στιγμή. Κλείνει τα μάτια του. Όταν τα ανοίγει, ο Σατανάς έχει εξαφανιστεί. Ο μαθητής αρχίζει τότε να τρέχει σαν τρελός μέσα στους κάμπους που ήδη τους έχει σκεπάσει το σκοτάδι. Νομίζει πως κατευθύνεται προς τη Βιθανία. Αλίμονο, το μίσος του, η αθεράπευτη ζήλια του και η κακή του ψυχή που τώρα πια την έχει κερδίσει ο αδερφός του ο Σατανάς τον οδηγούν στα Ιεροσόλυμα. Έχει νυχτώσει για καλά. Ο Ιούδας περιπλανάται στους σκοτεινούς δρόμους της πόλης. Και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά στο μέγαρο του Καϊάφα και μπαίνει μέσα. Ότε η ένδοξη μαθητέ. Ότε η ένδοξη μαθητέ. Εν τον υπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο. Τότε Ιούδας ο δισεβής φυλαργυρίαν νοσίσας έξω. Από το βιβλίο «Ο Χριστός» του Τζοβάνι Παπίνι ακούσαμε σε μετάφραση και διασκευή Ελευθερίας Ντάνου το έργο «Ότε οι ένδοξοι μαθητέ». Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Κοντογιάννης, Γιάννης Φέρτης, Πέτρος Φυσούν,
Μουσική επιμέλεια Ανακρέοντα Παπαγεωργίου. Επιμέλεια ήχων Δομνίκη Ακατοβλίδου. Ηχοληψία Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Γρηγόρη Κωνσταντή Μασαλά.